Αντιμέτωπος με βαριές ποινές βρίσκεται Καβαλιώτης εξαιτίας του γεγονότους της κακοποίησης ζώου. Συγκεκριμένα μετά από καταγγελία η αστυνομία επιλήφθηκε της υπόθεσης και διαπίστωσε ότι Καβαλιώτης πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο και τραυμάτισε μια γάτα στις 13 Ιουλίου. Ο κατηγορούμενος για την πράξη του αυτή, αν και την αρνήθηκε, βρέθηκε αντιμέτωπος με πολύ βαριές κατηγορίες, αφού η κακοποίηση και η δολοφονία ζώου θεωρείται πλέον κακούργημα, το οποίο σημαίνει ότι κινδυνεύει με την ποινή της κάθειρξης με ελάχιστη τα 5 χρόνια. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία που ισχύει εδώ και λίγους μήνες, στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε από το Δήμο Καβάλας διοικητικό πρόστιμο ύψος 30.000 ευρώ, ενώ παράλληλα του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπος με την κρίση της δικαιοσύνης. Το περιμέναμε, το παλεύουμε εδώ και πολύ καιρό. Επιτέλους όλα αυτά αυτές οι κακοποιήσεις πλέον να έχουν ποινικό χαρακτήρα και όχι πλημέλημα. Επιτέλους έφτασε η στιγμή. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουν όλοι αυτοί που κακοποιούν τα ζώα ότι δεν είναι πλέον ένα παιχνιδάκι, ότι θα έχουν επιπτώσεις. Και έτσι κάπως έγινε και εδώ στην Καβάλα. Εδώ στην Καβάλα βέβαια προς τιμήν της κυρίας που είδε το περιστατικό, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτός που βλέπει την κακοποίηση να πηγαίνει να το καταγγέλει. Αυτό έκανε η κυρία, κατευθείαν φώναξε την αστυνομία, έγινε η καταγγελία και όπως ξέρετε νομίζω ότι πήγε και αυτόφορο κατευθείαν. Ναι. Ο κύριος πιάστηκε την ίδια μέρα. Και από εκεί συνεχίστηκε όλη η διαδικασία μέχρι που φτάσαμε, ας πούμε, στο διοικητικό πρόστιμο των 30.000 ευρώ. Και δεν ξέρω, προφανώς θα πρέπει να γίνει και κάποιο άλλο δικαστήριο για το ποινικό θέμα, έτσι, γιατί εδώ είχαμε το διοικητικό με το πρόστιμο. Φυστά. Οι πληροφορίες μας βέβαια ανεπίσημες είναι ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που το έκανε αυτό το πράγμα στην περιοχή εκεί. Είχαμε πάρα πολλά παράπονα σε εκείνη την περιοχή για κακοποίηση ζώων, για πυροβολημένα ζώα, για βολιασμένα ζώα. Εντάξει, δεν λέμε ότι δεν και καλά είναι ο συγκεκριμένος κύριος, αλλά λέμε ότι όποιος το κάνει αυτό το πράγμα, πλέον όταν θα γίνεται αντιληπτό από τους πολίτες και εύχομαι κάθε πολίτης να πηγαίνει και να το καταγγέλει, θα έχει την ανάλογη τιμωρία. Αυτό ήταν το περιστατικό. Εύχομαι λίγο να βάλουν φρένο όλοι αυτοί που έχουν στο μυαλό τους να βασανίζουν αυτά τα άμυρα πλάσματα. Έτσι. Και να είναι η αρχή του τέλους για όλη αυτή την ιστορία της κακοποίησης. Μακάρι τώρα και αυτά τα πρόστιμα να τους βάλουν μυαλό, αν και δυστυχώς τα άρρωστα μυαλά δύσκολα μπορεί κάποιος να τα γιατρέψει. Ειδικά αυτά τα άρρωστα μυαλά τα οποία βλέπουμε να κακοποιούν ζωάκια, να κακοποιούν σκυλιά, γάτες. Δυστυχώς πάμε και παραπέρα μετά. Ναι. Μετά πάμε και παραπέρα. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή μην το περνάμε ότι εντάξει ήταν ένα ζώο. Αυτό έχει και συνέχεια, πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Ναι. Το βλέπουμε από διάφορα εγκλήματα που γίνονται και λένε ότι πριν από αυτό κακοποιούσε ζώο. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο. Ας το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Είναι μια μορφή που μετέπειτα έχει και άλλες μορφές στη συγκεκριμένη βία, κυρία Αβραμίδου. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Ναι, μιλούμε για επικίνδυνους ανθρώπους, ναι. Και γι' αυτό παρακαλάμε αυτούς που το βλέπουν να μην διστάζουν δευτερόλεπτο. Να μην διστάζουν. Δηλαδή, δίνουμε συγχαρητήρια σε αυτή την κυρία που το έκανε κατευθείαν, πήρε την αστυνομία, έκανε την καταγγελία και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Μπράβο.